μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυθιά και σε μια ιδιαίτερη επίσκεψη. Σωστά. Ακριβώς. Μελών του και θεά Αριάδνη. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ναι. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά να δουν και αυτή την ιδιαίτερη φιλοσοφία που έχει το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αρκετές προσπάθειες να μας δώσει και μια άλλη οπτική της ζωής, του έργου, όλων αυτών των πραγμάτων, συνηθιών που συνθέτουν και συνέθεταν τον Νίκο Καζαντζάκη. Μία πολύ ενδιαφέρουσα έτσι επίσκεψη και φαντάζομαι ότι κι άλλοι θα ζηλέψουν και θα αποφασίσουν να επισκεφτούν και εκείνοι το Μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαριλένα Μελαθιανάκη, την διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, να την καλησπερίσουμε και την ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία με ανθρώπους από το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη που ήρθαν προκειμένου να μάθουν, να συνομιλήσουν εντός εισαγωγικών με το μεγάλο στοχαστή, αναφορικά με το αποτέλεσμα. Πώς νιώσατε όλοι μέσα από αυτή την προσέγγιση? Καταρχήν να ευχαριστήσουμε το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, το οποίο θεωρούμε φίλο του μουσείου μας, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέφτηκαν τα παιδιά το μουσείο. Ήταν μια ιδιαίτερα φορτισμένη έτσι μέρα συγκινησιακά, γιατί ήρθανε σε ένα μουσείο το οποίο προσπαθεί να βάλει τη λέξη αποκλεισμός, να την εξαφανίσει. Έτσι λοιπόν το Μουσείο Καζαντζάκη, που πρέπει να πω ότι είναι πλέον ένα από τα 10 αναγνωρισμένα από το Μουσείο Πολιτισμού Μουσεία στην χώρα, είναι 10 όλα και όλα που έχουν αναγνωριστεί, το ένα από αυτά είμαστε εμείς, και αυτό έγινε στην περίοδο του κορονοϊού χάρη στις φοβερές προσπάθειες της πρώην διευθύντριάς του, της κυρίας Τάκα, και των συνεργατών της. Και έτσι τώρα πλέον το Μουσείο Καζαντζάκη, εκτός από αναγνωρισμένο, είναι και συμπεριληπτικό. Δηλαδή είναι προσβάσιμο σε άτομα με οπτική βλάβη. Και τα παιδιά του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη είχαν την ευκαιρία, εκτός από το να μάθουν, που ήδη ήξεραν πολλά βέβαια, γιατί είναι ενήλικες, για τον Καζαντζάκη, τον Νίκο Καζαντζάκη και το έργο του, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, το οποίο το πραγματοποιούμε όλο αυτό το χρόνο σε παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι και ενήλικες, και είναι η ευαισθητοποίηση σε άτομα με οπτική βλάβη. Έτσι λοιπόν, αφού τα παιδιά κάναν το πρόγραμμά τους στο κομμάτι των βιογραφικών του Νίκου Καζαντζάκη, μετά γίνανε ομάδες των δύο. Ο ένας από αυτούς που δένουν τα μάτια και είναι ένα άτομο που δεν βλέπει, και δίπλα του είναι το άλλο άτομο το οποίο του μαθαίνει τον κόσμο με τα δικά του μάτια. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, ονομάζεται «Φτάσε όπου δεν μπορείς». Το χάρηκαν πάρα πολύ τα παιδιά, ευαισθητοποιήθηκαν, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το προτείνουμε σε όλες τις εκπαιδευτικές ομάδες και ηλικίες, μέχρι και τους ενήλικες. Τα παιδιά του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, που καταβάλουν τόσο σοβαρή προσπάθεια για να εξαλειφθεί η λέξη αποκλεισμό και για να ξαναμπούν μέσα στην κοινωνία όπως πρέπει να τους δεχτεί. Μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Νίκος Καζαντζάκης ένιωσε τον αποκλεισμό πολλές φορές στη ζωή του. Και έτσι εμείς στο μουσείο προσπαθούμε να είναι προσβάσιμο σε άτομα με οπτική αναπηρία, και θα προχωρήσουμε και σε άλλες προσβασιμότητες με τα προγράμματα στα οποία θα πούμε τώρα. Κυρία Μελαθιανάκη, τα μέλη της ομάδας του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, τι σας είπαν, τι αποκόμισαν, τι τους φάνηκε ενδιαφέρον, καθώς το μουσείο, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με το πρόγραμμα που αναφέρατε κι εσείς, είτε και με άλλες δράσεις του, προσπαθεί έτσι να κάνει μια πιο βιωματική εμπειρία για τον επισκέπτη? Έτσι, έτσι. Τα παιδιά, εγώ τα είδα όταν φτάσανε, που τα καλωσορίσαμε. Δεν ήμουν μέσα στο πρόγραμμα, γιατί είχα εκείνη τη μέρα άλλες υποχρεώσεις, αλλά τα είδα μετά καθώς βγαίνανε. Και ήταν έτσι, είχαν από τη μια, ήταν πολύ χαρούμενα που επισκεφτήκανε ένα τόσο διαδραστικό μουσείο, αλλά ήταν και συναισθηματικά φορτισμένα, γιατί συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα ανθρώπων που βιώνουν τον αποκλεισμό. Έτσι. Και είναι αλήθεια ότι στη χώρα μας οι άνθρωποι με την όποια αναπηρία πολλές φορές κοντάφτουν σε πάρα πολλά εμπόδια. Και πλέον τα μουσεία ευτυχώς μπαίνουν πάρα πολύ σε αυτό, στο να κάνουν προσβάσιμα
πάρα πολλά μουσεία πια σε άτομα με διάφορα προβλήματα και τα παιδιά του Κεθεά Αριάδνη νομίζω, όπως μας είπαν και τα ίδια, ότι χάρηκαν πολύ το πρόγραμμα αυτό και ένιωσαν και συναισθηματικά εφορτισμένα. Μάλιστα. Και με το καλό να τα ξαναπείτε βέβαια. Είμαι σίγουρος ότι θα επαναληφθεί παρόμοια δράση και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη σπουδαία εξωστρέφεια που δείχνει το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Αναφορικά με την επισκεψιμότητα, δώστε μας κάποιες πληροφορίες για αυτό το διάστημα. Όπως ο κορονοϊός, όπως έπληξε όλους, τώρα άκουγα για το καρναβάλι πριν, έπληξε έτσι και όλους τους χώρους πολιτισμού. Προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτό. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε κάθε μέρα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εκπαιδευτική κοινότητα τιμάει το μουσείο και τον Καζαντζάκη. Φέτος είναι και μια χρονιά επαιδειακή για μας. Γιορτάζουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του μουσείου. Και σε όχι πολύ καιρό από τώρα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε το πλούσιο πρόγραμμα των 40 χρόνων, γιατί είναι ένα μουσείο που ιδρύθηκε το 1983 από την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη και με τα όποια του εμπόδια, με τα πολλά και με τα λίγα τα καταφέρνει και είναι πάντα να είστε παρόν. Καλά, κυρία Μιλαθιανάκη, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.